Είμαστε πολύ χαρούμενοι και είμαστε και πολύ περήφανοι. Σήμερα δοκιμάσαμε για πρώτη φορά τη σύνδεση του Αλμυρού ποταμού με τη μονάδα φαλάτωση των 3.000 κυβικών ημιρεσίως. Ένα έργο πνοής, ένα έργο ζωής για τον τόπο μας, ένα έργο που έρχεται να αναδείξει τη δυναμική που έχει ο Αλμυρός ποταμός. Μια δουλειά, μια προσπάθεια πάρα πολλών ετών γίνεται πράξη σήμερα με την πρώτη δοκιμαστική λειτουργία της σύνδεσης του Αλμυρού με το δίκτυο ίδρυυσης του Δήμου μας. Τι να πω, είμαστε πραγματικά περήφανοι για τη δουλειά που έγινε από τις υπηρεσίες μας, τη δουλειά του Διευθυντή, του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, των τεχνικών υπηρεσιών, όλων των υπαλλήλων, των υπηρεσιακών στελεχών της ΔΕΙΑ, της διοίκησης της ΔΕΙΑ Μαλεβιζή, τόσο του κ. Λιαδάκη όσο και του κ. Βάμβουκα και βεβαίως και των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στήριξη και την πολιτική αλλά και την ουσιαστική όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα έργο που έρχεται, αν θέλετε, ως συνέχεια και των προηγούμενων δημοτικών αρχών. Επί των ημερών μας πετύχαμε κάτι σπουδαίο, ουσιαστικά το να μπορεί να γίνει έργο σε αυτήν εδώ την περιοχή, κάτι το οποίο δεν υπήρχε πιο πριν. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφοροποίηση, δεν είναι τόσο η αφαλάτωση, είναι όσο ότι καταφέρνουμε να κουμπώσουμε ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις μας, τα αντλιοστάσια μας δίπλα ακριβώς από την πηγή. Σήμερα είναι η αφαλάτωση, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Όμως η ουσία όλης αυτής της προσπάθειας είναι ότι καταφέρνουμε να αξιοποιήσουμε για πρώτη φορά απευθείας τα νερά από την πηγή του Αλμυρού. Άρα σήμερα περνάει στο δίκτυο των πολιτών. Σήμερα περνάει στο δίκτυο, όπως βλέπετε δώσαμε την εκκίνηση, έγινε η πρώτη δοκιμαστική λειτουργία της νέας μονάδας αφαλάτωσης. Σε λίγες μέρες έχουμε κάποια μικρά προβλήματα σε σχέση με την τάση του ρεύματος της μονάδας. Θεωρώ ότι σε 2-3 μέρες θα έχουμε τη μόνιμη λειτουργία. Θα φύγουμε από τις δοκιμαστικές λειτουργίες, θα περάσουμε στην οριστική πλέον εγκατάσταση της μονάδας. Και τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους της περιοχής? Αυτό σημαίνει ότι πλέον έχουμε 3.000 κυβικά ημιρεσίως στο δίκτυό μας. Σημαίνει ότι ουσιαστικά όσον αφορά την επάρκεια, τις ποσότητες νερού, είμαστε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, επαρκούν για να καλύψουν τις ημερήσιες ανάγκες. Αν είχαμε και καλύτερα δίκτυα και αν προχωρήσουμε και στις επόμενες μέρες, όπως έχουμε προγραμματίσει τις επόμενες εβδομάδες, την αλλαγή δικτύων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα, τότε να είναι σίγουροι οι δημότες μας ότι τα προβλήματα υδροδότησης θα εκμηδενιστούν. Θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ πέρα από τις υπηρεσίες μας και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, κυρίως την κυρία Κοζηράκη για την συνεργασία της και στις υπηρεσίες βέβαια της αποκεντρωμένης, γιατί αυτό το έργο δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς το να υπερβούμε πολλές φορές εμπόδια με συλλογικότητα και με αίσθηση ευθύνης για το πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση. Είναι μια ιδιαίτερη, μια σημαντική μέρα θα έλεγα για το Δήμο Μαλεβιζίου, για ολόκληρο το Δήμο Μαλεβιζίου. Το θείο δώρο αυτό που είναι στα όρια μας ο Αλμυρός, επιτέλους τον εκμεταλλευόμαστε προς όφελος των δημοτών. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για όλο το Μαλεβίζι. Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να μιλάμε για εκμετάλλευση αυτού του φυσικού πλούτου, βέβαια με μια διαδικασία που έχει δεχτεί πάρα πολλές κριτικές. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι δίνει αποτελέσματα και ότι αποτελεί τη βάση για ένα καλύτερο μέλλον και για διαφορετικές προσεγγίσεις, εφόσον αυτό είναι δυνατόν να τεκμηριωθεί επιστημονικά.